Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή μας παρουσίαση με την εξιχνίαση ενός ακραίου περιστατικού αθλητικής βίας, του εμπρησμού περιπολικού οχήματος, στην Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020, στο γήπεδο ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι. Όπως γνωρίζετε, την ημέρα εκείνη διεξαγόταν η ποδοσφαιρική συνάντηση μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την 20:30 ώρα, 30 περίπου άτομα που βγήκαν από τη θύρα των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας, εκτόξευσαν βόμβες Μολότοφ κατά περιπολικού του οικείου αστυνομικού τμήματος, θέτοντας σε προφανή κίνδυνο τους αστυνομικούς που επέβαιναν ως πλήρωμα στο περιπολικό. Την επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που το περιπολικό κινείται στο εξωτερικό περίβολο της αθλητικής εγκατάστασης, με τους δράστες να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες τύπου full face και κράνη μηχανής. Στο περιστατικό επενέβησαν και αστυνομικοί της ΙΑΤ, οι οποίοι δέχθηκαν και αυτοί σφοδρές επιθέσεις με ρήψεις μολότοφ, φωτοβολίδων, χυρός, πετρών και άλλων αντικειμένων. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ λόγω της ψηλής θερμοκρασίας από την καύση προκλήθηκαν φθορές σε τρία παρακείμενα οχήματα ιδιωτών. Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως πιστήρια ενεργοποιημένο καπνογόνο, 4 ενεργοποιημένες φωτοβολίδες χυρός και υπολείμματα μολότοφ με 2 στόμια γυάλινων μπουκαλιών, στο ένα εκ των οποίων είχε προσαρμοστεί πανί εμποτισμένο με καύσιμη ύλη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η αρμόδια υποδίευση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Στο πλαίσιο των ερευνών, προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και μας οδήγησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό 3 από τους δράστες οι οποίοι συμμετείχαν στην επίθεση. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς και έναν ανήλικο αλλοδαπό, οι οποίοι βραδινές ώρες προχθές, 30 Ιανουαρίου 2020, προσήχθησαν από το στάδιο ΆΚΑ και κατά την εξέτασή τους αποδέχθησαν τις πράξεις τους. Ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους, όπου στην οικία του αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστικά μπουκάλια με έφλεκτο υλικό, 6 κροτίδες, φωτοβολίδα χυρός, αναδιπλούμενο μαχαίρι, αυτοκόλλητο με επιγραφή, καθώς επίσης και κουκούλα full face. Ο αλλοδαπός συνελήφθη για την κατοχή των παραπάνω αντικειμένων και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολείπων δραστών συνεχίζονται. Συνεχίζοντας την παρουσίαση, θα ήθελα να αναφερθώ και σε άλλες 2 υποθέσεις που χειρίστηκε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Αφορούν εξαρθρώσεις εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται συστηματικά στις κλοπές οχημάτων και στις κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες. Οι υποθέσεις αυτές έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της μεθοδολογίας που εφαρμόζονταν και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της δράσης τους, ιδίως στο στάδιο της προπαρασκευής και της προετοιμασίας των παράνομων ενεργειών τους. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πρώτης υπόθεσης που αφορά στις κλοπές οχημάτων είναι ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδος, για να πετύχουν το σκοπό τους, προμηθεύονταν ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, λάπτοπ, τα οποία συνδέονταν με το διαγνωστικό των οχημάτων, καθώς και λογισμικό software για τη δημιουργία κλειδιών προγραμματισμένα με τα στοιχεία οχημάτων στόχων. Πρόκειται για εξοπλισμό ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ο οποίος είναι δισεύρετος στην Ελλάδα και τις περισσότερες φορές εισάγεται από το εξωτερικό. Ο εξοπλισμός αυτός προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ καταδεικνύει επαγγελματικού τύπου τεχνογνωσία και ανάλογη υποδομή στην προπαρασκευή και στη διάπραξη τέτοιων κλοπών. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που εντοπίζουμε εγκληματική ομάδα η οποία διέθετε τέτοιου τύπου υποδομή στην κατασκευή κλειδιών από οχήματα πριν ακόμα τα αφαιρέσει. Για την υπόθεση αυτή, συλλάβαμε απογευματινές ώρες προχθές 5η, 30 Ιανουαρίου 2020, 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Μέχρι τώρα ξεχνιάσαμε 39 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, ενώ εντοπίσαμε 5 κλεμμένα αυτοκίνητα, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας κλεμμένων αυτοκινήτων, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών οχημάτων, τα οποία αποθήκευαν σε χώρους που διατηρούσαν συνεργαζόμενα μέλη της οργάνωσης, τα οποία συνελήφθησαν. Στη δεύτερη περίπτωση, εξαρθρώσαμε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν διαρρήξεις σε καταστήματα και οικίες στην Αττική,
με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι προκειμένου να αποκτήσουν ειδικό εξοπλισμό και ανάλογη τεχνογνωσία και εμπειρία, διέριξαν με τη μέθοδο ΡΙΦΙΦΗ δύο κληθροπία, από τα οποία αφαίρεσαν όλο τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διέθεταν, μήτρες κατασκευής κλειδιών ασφαλείας, κλειδαριές ασφαλείας κλπ. Στη συνέχεια δημιούργησαν δικό τους πλήρες εργαστήριο κληθροπείο, όπου κατασκεύαζαν κλειδιά θυρών ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις διαρρήξεις των χώρων που επέλεγαν για να παρακάμπτουν τα μέτρα ασφαλείας. Από τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, άλλα διατηρούσαν στην κατοχή τους και τα χρησιμοποιούσαν στις διαρρήξεις και άλλα τα μεταπολούσαν, ενώ ορισμένα τα διοχέτευαν στην αγορά της Ρουμανίας, αποκομίζοντας μεγάλο οικονομικό όφελος. Για την υπόθεση αυτή συλλάβαμε απογευματινές ώρες της 28ης Ιανουαρίου σε Πατήσια και Κυψέλη 4 αλλοδαπούς, 3 άντρες και μία γυναίκα, μέλη της πείρας, ενώ μέχρι τώρα έχουμε ξεχνιάσει 8 περιπτώσεις διαρρήξεων. Λεπτομέρειες για τις παραπάνω υποθέσεις θα σας παραθέσει αναλυτικά ο εκπρόσωπος τύπου του σώματος, αστυνομικός υποδιευθύντης Θεόδωρος Χρονόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Σε συνέχεια όσων προανέφερε ο κύριος Διοικητής και αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην κλοπή οχημάτων, τα οποία διοχέτευαν αυτούσια ή σε ανταλλακτικά εξαρτήματα σε δίκτυο που είχαν συστήσει, το οποίο εκτινόταν και εκτός Αττικής σε Πάτρα, Χαλκίδα, Καλαμάτα, Καστοριά, Βόλο και Ιωάννα. Από τα 8 συλληφθέντα μέλη της οργάνωσης, ο αρχηγός της είχε αναπτύξει εγκληματικό δίκτυο που επέτρεπε την περαιτέρω διάθεση των κλεμμένων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτών, ύστερα από συγκεκριμένες παραγγελίες των υπόλοιπων μελών του εγκληματικού δικτύου, που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία οχημάτων και ανταλλακτικών και επέλεγαν συγκεκριμένου τύπου οχήματα ανάλογα με την αγοραστική κίνηση. Ο αρχηγός κινούνταν κυρίως σε περιοχές των νοτίων και βορείων προαστίων, όπου εντόπιζε τα προσαφαίρεση και κατά παραγγελία οχήματα, σημείωνε τον αριθμό πλαισίου του, τον οποίο προωθούσε σε έτερο μέλος της οργάνωσης, το οποίο ήταν επιφορτισμένο με την κατασκευή του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την αφαίρεση του οχήματος. Το συγκεκριμένο μέλος κατασκεύαζε κλειδί, κάρτα οχήματος ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο απαιτούνταν για την αφαίρεση της συγκεκριμένης μάρκας και μοντέλου οχήματος. Στη συνέχεια, τα μέλη της οργάνωσης αφαιρούσαν το όχημα και το στάθμευαν σε ασφαλές σημείο, σε περιοχές των δυτικών προαστίων όπως Χαϊδάρι και Εγάλεο, με ελάχιστη κίνηση οχημάτων, όπου ήταν δυσκολότερος ο εντοπισμός του. Ακολούθως, το όχημα μεταφέρονταν είτε σε συνεργείο διαλυτήριο αυτοκινήτων στο Εγάλεο, προκειμένου να αποσυναμολογηθεί και να διατεθούν τα μέρη του ως ενταλλακτικά, είτε αυτούσιο μεταφέρονταν σε αυτόν που είχε παραγγείλει την κλοπή του. Τα ανταλλακτικά, τα οποία περίσσευαν από την αποσυναμολόγηση των οχημάτων, μεταφέρονταν σε αποθήκη εντός περιφραγμένου οικοπαίδου με υψηλή μεταλλική περίφραξη στον Ασπρόπυργο, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθούν για πώληση σε έτερους μεμονωμένους αγοραστές. Στην πλειοψηφία τους, τα μέλη της οργάνωσης δεν εργάζονταν και με τα κέρδη που απέφερε η εγκληματική του δραστηριότητα, κάλυπταν τόσο τα έξοδα διαβίωσής τους και έπαιζαν τυχερά παίγνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σύζυγος του αρχηγού της οργάνωσης, η οποία σε διάστημα μίας εβδομάδας έχασε τζογάροντας το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες είχαν ενεργοποιήσει τηλεφωνικές συνδέσεις σε στοιχεία άγνωστων αλλοδαπών, ενώ κατά τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις όπως «έπιπλο» που παρέπεπε στα κλεμμένα οχήματα και η φράση «βάλτο για ύπνο» που παρέπεπε στο χρόνο αφαίρεσης του οχήματος. Επιπλέον, λάμβαναν μέτρα κατά τη διακίνηση των χρηματικών ποσών των αγοραπολισιών, οι οποίες γίνονταν αποκλειστικά και μόνο με μετρητά και σε κατηδίαν συναντήσεις. Ενώ όταν επρόκειτο για αποστολές και παραλαβές χρημάτων από και προς την επαρχία, τα έστελαν σε φακέλους με μεταφορικές εταιρείες ή με υπεραστικά λεωφορεία των ΧΤΕΛ. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαγνωστικά εγκεφάλων αυτοκινήτου,
ηλεκτρονικά τσιπάκια και διαρρηκτικά εργαλεία, συσκευή προγραμματισμού κλειδιών συγκεκριμένης μάρκας οχημάτων, ψηφιακή δίσκη με προγράμματα αντιγραφής κλειδιών οχημάτων, κλεμμένα εξαρτήματα και ανταλλακτικά οχημάτων, μεταλλική ράβδη αποτύπωσης αριθμών πλαισίου, εγκέφαλοι αυτοκινήτων με ενδείξεις και σηριακούς αριθμούς, 74 κινητήρες οχημάτων από τους οποίους οι 46 φέρουν ενδείξεις, 18 φέρουν αλλοιωμένες ενδείξεις και 10 άνευ ενδείξεων. 3 αυτοκίνητα από τα οποία το ένα με σβησμένο αριθμό πλαισίου και 2 μη λειτουργικά. Πινακίδες κυκλοφορίας και έγγραφα οχημάτων. Το χρηματικό ποσό των 16.125 ευρώ. Πλήθος εξαργυρωμένων δελτίων τυχερών παιγνίων συνολικής αξίας 65.266,65 ευρώ με ημερομηνίες κατά τα έτη 2016 έως και 2020. Πιστόλι με 2 γεμιστήρες με 40 φυσίγκια και μακρύ κανοπυροβόλο όπλο καθώς και πλήθος φυσιγκίων. Ακόμη βρέθηκαν 5 κλεμμένα οχήματα από τα οποία τα 3 είχαν αποσυναμολογηθεί. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 39 κλοπές ιδιωτικής χρήσεως επιβατικών αυτοκινήτων. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο ότι οι συλληφθέντες έχουν διαπράξει και άλλες κλοπές και για το λόγο αυτό οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξακλήρωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας. Το οικονομικό όφελος από τη μέχρι τώρα διαπιστωμένη δράση τους ανέρχεται στο ποσό των 300.000 ευρώ περίπου, το οποίο όμως δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό κέρδος που έχουν εισπράξει, που ξεπερνά κατά πολύ το προαναφερόμενο ποσό, αν συνεκτιμηθεί η διάρκεια της δράσης τους σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης μεμονωμένων ανταλλακτικών οχημάτων. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν απογευματινές ώρες χθες 31 Ιανουαρίου στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεψε στην κύρια ανάκριση, όπου έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν. Να σημειώσουμε ότι για τους 5 από τους συλληφθέντες έχουν σχηματιστεί κατά το παρελθόν ποινικές δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα, ενώ ένας συλληφθής από το 1992 μέχρι και σήμερα έχει συλληφθεί συνολικά 20 φορές για παρόμοια αδικήματα. Αναφορικά με την δεύτερη υπόθεση, τα 4 συλληφθέντα άτομα από έτους τουλάχιστον είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση που διέπρακτε διαρρήξεις και κλοπές σε καταστήματα και οικίες στην Αττική. Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της οργάνωσης αρχικά και σε καθημερινή βάση πραγματοποιούσαν κατοπτεύσεις στους υποψήφιους στόχους τους. Μεταξύ των στοιχείων που εξέταζαν σε κάθε πιθανό στόχο ήταν αν διέθετε συναγερμό, προβολέα φωτός, κάμερες παρακολούθησης, σκύλο ή φύλακα. Μάλιστα, συχνά παρακολουθούσαν τους ενίκους των οικειών ή τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων που στοχοποιούσαν, προκειμένου να διαπιστώσουν τις κινήσεις τους, το δρομολόγιο που ακολουθούν, με ποια οχήματα κινούνταν και αν ήταν σταθμευμένα έξω της οικίας ή του καταστήματος. Επίσης, προκειμένου για να βεβαιωθούν για την απουσία των ενίκων, άφηναν σημάδια. Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5 επαγγελματικές μηχανές κατασκευής κλειδιών, πλήθος κλειδιών πασπαρτού και πλαστικών καρτών με κωδικούς κλειδιών, πλήθος κλειδαριών ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας, επαγγελματικά εργαλεία κλειδαράδων, πλήθος επαγγελματικών και αυτοσχέδιων διαρρηκτικών εργαλείων, 2 συσκευές γεωεντοπισμού, πλήθος ηλεκτρονικών τηλεχιστηρίων για ηλεκτρονικές πόρτες, συσκευασία με χημικές ουσίες για την ανάλυση της ποιότητας του χρυσού και λίδιας λίθους, 57 φυσίγκια και σπρέι πιπεριού, 4 μικροζυγαριές ακριβίας, πλήθος ρολογιών χειρός και κοσμημάτων, το χρηματικό ποσό των 3.550 ευρώ, 2 ιδιωτικής χρήσεως επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτα. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 8 περιπτώσεις και συγκεκριμένα 2 με τη μέθοδο του ρυφηφή σε κληθροποιία, διάρρηξη καταστήματος, εμπορίας εργαλείων κήπου και 4 διαρρήξεις οικειών και διάρρηξη αποθήκης. Σε βάρος των συλληφθέντων
σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα και οδηγήθηκαν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε στην κύρια ανάκριση. Τέλος, σημειώνεται ότι σε βάρος των τριών ανδρών συλληφθέντων έχουν σχηματιστεί κατά το παρελθόν δεκάδες ποινικές δικογραφίες για παρόμοια δικήματα και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης σε διάφορα καταστήματα κράτησης. Ευχαριστούμε πολύ.